Παρασκευή, για πείτε μου, μήπως είναι βόλτα να πάμε λίγο στα μαγαζιά, μήπως είναι ημέρα να πάμε λίγο να διαλέξουμε ωραιότατα πέδιλα και όχι μόνο από την εταιρεία NAC. Τώρα γιατί είδα εγώ αυτά και προβληματίστηκα πάλι. Βέβαια, εμένα μου κολλάνε τα λευκά, αλλά δεν έχει σημασία. Και το ροζάκι είναι καταπληκτικό και το μπεζάκι τέλειο. Λοιπόν, για να δω, να προλάβω να ρίξω μια ματιά να ξέρω τι θα δούμε και θα πούμε σήμερα. Ωραία, και με λεπτό τακούνι και με πιο χοντρό τακούνι και φλατάκι και με τζουρτζουλιδάκι επάνω υπέροχα και τα άλλα που είναι για πιο βραδινές στιγμές, έτσι πιο επίσημες και πιο λαμπερές. Αυτό θα το βάλω στο άλλο πόδι όμως και ας μην ταιριάζει. Δεν με νοιάζει γιατί εμένα μου αρέσει. Λοιπόν. Γιατί δεν ταιριάζει. Γιατί είναι χρυσαφίζουν και εγώ φοράω άσπρο γαλάζιο. Δηλαδή του πήγαινε το άσπρο γαλάζιο. Το ζώνη, συνδυάζεται με το ζώνη. Δεν ξέρω η ζώνη, Αλλά εγώ τώρα, όπως και να έχει, θα το βάλω. Τα δύο πάνε. Φάσιο άϊκο. Δεν πάει ένα κάθε φορά. Κοίτα, λένε, τίποτα άλλο. Δεν ξέρω αν είναι και το νούμερό μου τώρα αυτό το χρυσό. Αλλά και τι με νοιάζει. Μ' αρέσει, θα το φορέσω. Μ' αρέσει, θα το φορέσω. Μα τώρα τι. Είναι η πλατφόρμα που και βράδυ. Και πρέπει να είναι 36 νούμερο που να μπει το πόδι, αλλά θα το βάλω. Έτσι δεν ζοριζόταν και εσύ τα χτωμπούτα οι αδερφές τους που δεν ήταν το δικό τους το κοβάκι. Αυτό. Και λέγανε θα το βάλω. Ναι. Εγώ θα το βάλω λοιπόν και ας είναι. Και ταιριάζει και με το πεντικιούρ μου αυτό το χρυσαφί, Wow. Πολύ ωραίο. Ωραίο. Και αυτό και αυτό. Ωραίο, βραδινό, υπέροχο. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ λοιπόν τώρα εγώ μήπως να περάσω λίγο να σας δείξω κάποια πραγματάκια, όχι, να σας δείξω κάποια πραγματάκια που θέλω, γιατί δεν θέλω λίγο να με βοηθήσετε να εμπνευστώ. Τι άλλο να σας ανεβάσω, γιατί τα δικά μου πέδιλα θα σας ανεβάσω. Αλλά θέλω κάτι ακόμα να σας δείξω, να σας πάω και σε κάτι φλάτ που εμένα μου αρέσει το καλοκαίρι και νομίζω θα αρέσει και σε εσάς. Ήθελα λίγο τη βοήθειά σας για να είμαι σίγουρη ότι παίρνω τη σωστή απόφαση. Δηλαδή να σας πάω σε ένα τέτοιο τύπου. Ή να σας πάω σε ένα που είναι πιο πέδιλο, τέτοιου τύπου, αλλά πέδιλο. Αυτά σας τα έδωσα την προηγούμενη φορά. Ή προτιμάτε να δοκιμάσουμε, αν πάμε σε φλατάκι, κάτι τέτοιο. Πού να σας πάω, ρε κορίτσια μου, πώς να σας ικανοποιήσω, γιατί τελειώνουν και οι εμφανίσεις, τελειώνουν και η εκπομπή. Δηλαδή, ουσιαστικά είμαστε προς το τέλος, οπότε δεν έχουμε και πολλά να δούμε ξανά. Άντε να έρθουν άλλη μία φορά, αν θυμάμαι καλά. Ναι, έλα. Έλα λίγο μέσα, βρε Ειρήνη μου, γιατί πραγματικά τώρα θέλω να παίξω πολύ σωστά και να τακτοποιήσω τα κορίτσια μου. Γιατί είπαμε, περιοριζόμαστε, τελειώνουμε και θέλω να προλάβω να δείξω, να δώσω και να δείξω αυτά που δεν τα έχω ξανακάνει. Ναι. Καταρχήν, πες μου κάτι. Αυτά τα έχουμε και σε άλλα χρώματα. Ναι, τα έχουμε σε πολλά χρώματα. Απλά σήμερα δεν τα φέραμε όλα. Γιατί δεν ξέρουμε να το ξέρουμε μόνο. Ναι. Εγώ θα ανεβάσω φωτογραφία και τα δύο. Γιατί σε 8 χρώματα. Δεν ξέρω, κόλλησα τώρα. Μ' άρεσε και αυτό. Εμένα μου ταιριάζει τώρα αυτό που είναι απίθανο. Αλλά γιατί να μην δουν και αυτό. Πολύ ωραίο είναι. Αυτό είναι πολύ, πολύ. Αυτή η πλατφόρμα είναι best seller. Είναι στα top 10 παπούτσια μας. Γιατί είναι σε πάρα πολλά χρώματα. Είναι άνετη, είναι μαλακή, είναι πολύ ελαφριά. Είναι πολύ κομψή, κρατάει σταθερό το πόδι. Εγώ φοράω άλλο πεδίο. Εσύ αυτό το έχει ξαναβάλει. Είναι αγαπημένο. Πώς λέω ότι έχω κάποια κολλήματα με κάποια παπούτσια σας και τα φοράω συνέχεια. Έχεις και εσύ τα δικά σου. Το έχω καταλάβει. Αλλά μήπως να βγάλω στο δικό σου ποδαράκι μια φωτογραφία με ένα. Για σκέψου εσύ κάτι που να είναι. Όχι τώρα ψηλοτάκουνο, γιατί θα ανεβάσω αυτό. Να ανεβάσω και ένα λίγο που ή να είναι flat ή να είναι flat πέδιλο. Εσύ όμως που ξέρεις καλύτερα και ζεις μαζί με αυτά από πριν τα δούμε εμείς, τι νομίζετε ήταν πολύ ωραίο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε δύο, δηλαδή να δώσουμε δύο δώρα. Ένα στα φλατάκια, στα πεδιλάκια αυτά που είναι πιο σανδάλια και να δώσουμε και ένα με το χαμηλό τακούνι ή εσπαντρίγια που είναι πολύ στη μόδα φέτος. Είναι και πολύ στη μόδα. Πάρα ναι. Πολύ στη μόδα. Ναι. Να βρούμε πρώτα κάτι από αυτά να. Ωραία. Το βγάλω κι εγώ ωραία φωτογραφία στα ωραία στα ποδαράκια που νομίζω σήμερα έχουμε και το ίδιο χρώμα πεντικιούρ. Όχι. Εσύ σκούρο. Εγώ έφυγα. Πήγα και στο σκούρο. Και το εσύ... σκούρο. Έχω καιρό να κάνω, το ζήλεψα. Την ξέρω. Επόμενη φορά που θα έχω ξαναπάει εγώ στο λευκό που το λατρεύω. Και θα γυρίσω εγώ σε. Λοιπόν. Κοίτα, αυτά είναι καινούρια, ας πούμε, αλλά και είναι και πολύ εντυπωσιακά. Και δεν μου βάζεις ένα και ένα διαφορετικό, εγώ πώς τα ανεβάζω έτσι. Να τους έχω και επιλογή. Αμέ, καλύτερο. Φυσικά. Αυτό λοιπόν είναι το ένα, πολύ ωραίο. Θα το δείχνεις στην κάμερα που βλέπεις φως, για να μην μπερδευόμαστε και ψάχνεις και εσύ που να το δείξεις. Γιατί μου κάνανε νόημα και... Εντάξει, δεν πειράζει. Θες να το φορέσεις? Ναι, να το φορέσω. Για να το βγάλω κι εγώ μια ωραία φωτογραφία. Τέλεια. Ωραία. Αυτό είναι τελείως ίσιο. Να βρούμε και ένα με τα κουνάκι. Ναι, αυτά τα γκλίτερα, ας πούμε. Ναι, είναι και να σου κάνει όμως τώρα. Ναι. Γι' αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό εδώ μήπως σου κάνει, όχι, Όλα είναι μεγάλα, αλλά δεν πειράζει. Όλα είναι μεγάλα. Ναι, δεν πειράζει, μην σε αγχωρίζει. Λοιπόν, σου δίνω το χρόνο σου τότε. Βρες εσύ ένα ακόμα που να μην μοιάζει όμως με αυτό. Ωραία, οκ.
Ωραία. Ίσως το άλλο να έχει τα κουνάκια. Για να τα φωτογραφίσουμε και να παίξουμε. Έφυγα. Πάμε από την άλλη πλευρά, κατευθείαν στην Ειρήνη μου, η οποία ξανανέβηκε στα ψηλωτά κουνά της. Γιατί, όχι, 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 δεν το λέω για αυτό, παιδί μου. Γιατί προηγουμένως την έβαλα να κατέβει, την έβαλα να κατέβει από τα ψηλά, να πάει στα χαμηλά, για να δείξουμε ορισμένα από τα πολύ ωραία φλατ που έχουμε σήμερα να δείξουμε εδώ. Οπότε, μπαίνω λοιπόν, όχι εδώ, αλλά εδώ. Και ναι, εδώ βλέπετε τα υπέροχα ποδαράκια της Ειρήνης που φοράει δύο διαφορετικά σανδαλάκια. Αυτό που είναι τελείως flat, ολόισιο, και αυτό που έχει ένα μικρό τακουνάκι. Να το, το παπούτσι, είναι αυτό εδώ, το οποίο βγαίνει και σε ασημή. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι το ροζ χρυσό είναι και ζεστό, είναι έτσι, είναι πολύ γλυκό. Το βλέπετε, αυτό ακριβώς είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Σας το δείχνω για μένα και το τακουνάκι του, γιατί το άλλο, ξαναλέω, είναι τελείως ίσιο. Τελείως, πατάει γη. Να το. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο πέδιλα που βλέπετε εδώ. Μπορείτε να κάνετε like. Συγγνώμη. Ναι. Για να δω μέχρι στιγμής που είσαστε. Είσαστε έτοιμοι να πάρετε, μη σας πω και δύο, ε. Είναι 86.600 και τόσο. Δεν σας ζητάω τίποτα. Θα δώσω τώρα ένα και θα σας το αφήσω να τρέχει για έναν δεύτερο αργότερα. Εσύ θα επιλέξεις, εγώ θα ανακατεύω και εσύ θα μου πεις το stop. Stop. Τι λέει? Τόνια Στεργίου. Ορίστε. Τόνια Στεργίου, έχεις κερδίσει το ένα από τα δύο flat παιδιλάκια, όποιο σου αρέσει πραγματικά, καλοφόρετο. Και αφήνω την σελίδα με τη φωτογραφία να τρέχει και να ξεπεράσει φυσικά τις 86. Τις ξεπέρασε, είναι 87-96. Μπα, θα το πατήσω να δω το 88. Το είδα και συνεχίστε, γιατί έρχομαι να σας δώσω και άλλο ένα δεύτερο παιδιλάκι. Αυτά και πολλά άλλα, και ψηλοτάκουνα και πιο χαμηλά, και βεβαίως τα σακίδια πλάτης, τα οποία σας έχω ανεβάσει δύο τελείως διαφορετικά. Διαφορετικά εντελώς πραγματικά, και στο σχέδιο και στο ύφασμα, στο πανί, στο... Πώς να το πω, αυτό δέρμα. Είναι δέρμα. Ναι, δέρμα. Και αυτό δέρμα είναι, αλλά είναι σαν πλεκτό, έτσι δεν είναι? Ναι, έχει μία επεξεργασία και κάνει αυτό το πλεκτό και είναι και λίγο πιο μαλακό από αυτό. Αλλά ναι, και ναι, τα δύο είναι. Αυτό είναι λίγο πιο σταθερό, ελαφρώς. Και αυτό κάνει αυτό το σαγρέ του δέρματος. Όλο δερμάτινο, επένδυση από μέσα. Έχει τσεπούλες και στο πλάι και μπροστά και μέσα. Όπως και τα δύο, βέβαια. Ναι. Και γενικά... Το σχήμα αλλάζει λίγο. Ναι. Αλλά κατά τα άλλα. Και σε πάρα πολλά χρώματα. Εδώ έχουμε φέρει ενδεικτικά κάποια. Μεταλλικά που είναι πολύ στη μόδα. Εγώ αυτό το έχω και το έχω ευχαριστηθεί πολύ. Είναι δηλαδή πολύ. Είναι ένα χρώμα εύκολο που μου συνδυάζεται πολύ εύκολα. Ναι, γιατί γκριζάρει λίγο. Θυμίζει γκρι παρόλο που είναι μεταλλικό. Για να δω και το μαύρο. Για να δω και το μαύρο. Α, μου βάλε και ένα πέδιλο. Να σου πω. Ωραία. Λοιπόν. Ωραίο και το μαύρο, δεν λέω. Το μαύρο είναι all time classic, εντάξει. Ναι, αλλά και το μπλε είναι ξεχωριστό. Άμα σου πετύχει ωραίο το μπλε το χρώμα, ναι, το παίρνεις, δεν τα αφήνεις. Δηλαδή το μπλεδάκι του, πιστέψτε με τώρα, δεν ξέρω πώς το βλέπετε στη τηλεόραση, αλλά στο από κοντά είναι πολύ ωραίο μπλε, πραγματικά πολύ όμορφο μπλε. Λοιπόν, εντυπωσίασέ με και πες μου πού θα πάμε, τι θα φορέσουμε, πώς θα ντυθούμε, ναι, και πού θα πάμε αυτά που θα βάλουμε. Έχουμε φέρει τα πάντα, οπότε μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Ωραία. Για όλες τις γυναίκες. Έχουμε φέρει από flat μέχρι νυφικό, γιατί είναι η εποχή τώρα της νύφης. Γενικότερα οι καλοκαιρινές όλες τις νύφες έχουν βγει στα μαγαζιά και ψάχνουν το παπούτσι για την μεγάλη μέρα. Οπότε, θες να ξεκινήσουμε, εγώ φοράω όπως είπες αυτό το πέδιλο, το Steve Madden, που είναι ένα συνεχιζόμενο σχέδιο, το είχαμε και πέρυσι, συνεχίζει και φέτος. Είναι ένα από τα best sellers της εταιρείας. Το έχουμε σε αυτό το υπέροχο μαύρο και σε ένα πολύ ωραίο νουντ. Γενικά τα περισσότερα σχέδιά μας τα έχουμε και σε νουντ, γιατί το προτιμούν πολλοί οι γυναίκες. Και θέλεις να αλλάξουμε, να ξεκινήσουμε να δείχνουμε? Ναι, και δεν ξέρω πού να πρωτοπάω, να σας πω κάτι. Θα βάλω αυτό που σας ανέβασα φωτογραφία, γιατί μου άρεσε. Δεν σας ανέβασα από το ξεκίνημα, δεν το είχα δει. Τι να δω, όταν είναι πολλά, θέλω κι εγώ λίγο χρόνο. Όπως θέλετε κι εσείς. Στα μαγαζιά, όταν βγαίνουμε, δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Είτε στο site, αν μπούμε μέσα από το iPad ή από ό,τι έχει ο καθένας και θέλει να μπει. Να τώρα, ας πούμε, αν θέλεις να δεις κάτι καλύτερα, μην μπεις μέσα και τρέχεις, γιατί δεν μπορείς να το καταλάβεις. Κι εγώ μπαίνω εδώ, τα κοιτάζω όλα, πέφτει το μάτι μου σε πέντε, αλλά μετά σιγά-σιγά ανακαλύπτω. Έτσι ανακάλυψα και αυτό το υπέροχο κατάμαυρο πέδιλο, το οποίο το ανέβασα και φωτογραφία μαζί με τον μπλε του. Λοιπόν, και λέω και να το φορέσω, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο πέδιλο, ναι, πολύ σωστό. Μ' αρέσουν αυτό το κόψιμο που δεν ξέρω πώς λέγεται, έτσι, που είναι λίγο μπροστά ανοιχτό. Είναι πίπτο πέδιλο. Ναι, ναι, μ' αρέσει που έχει αυτό το εδώ που σημαίνει ότι στο ψηλώνει το πόδι, δεν στο κόβει. Mm-hmm. Και μου αρέσει που είναι και ψηλό το τακούνι. Είναι και λίγο σχετικά χοντρό, άρα
κρατάει καλύτερα. Δεν το λες χοντρό, αλλά δεν το λες και το τελείως λεπτό. Ναι, είναι κάτι διάμεσο. Εγώ λοιπόν αυτό θα το βάλω γιατί θέλω να το δω. Πες μου κάτι. Αυτά διαβάζω, είναι Steve Madden. Ναι. Είναι, μου είπες, ήρθανε τώρα. Ναι. Το κόκκινο που είδα εκεί είναι το του ιδίου. Ναι, είναι το ίδιο σχέδιο σε τρία χρώματα. Γενικά είναι πάρα πολύ στη μόδα το boho, το bohemian style, δηλαδή suede και τετράγωνα τακούνια, μάξι φορέματα, καμπάνες, είναι πάρα πολύ τάση και ο Steve Madden την ακολουθεί ως γνωστόν, έχει βγάλει πολύ suede, το έχουμε και σε αυτό το πέδιλο το οποίο είναι το καθαρό τετράγωνο τακούνι για κάποια γυναίκα η οποία θέλει να πάει στο τετράγωνο ή αυτό που έδειξες εσύ που είναι και λίγο... Τι τους αρέσει περισσότερο, Ειρήνη? Κοίταξε να δεις, γενικά... Από τα top πέδιλά μας είναι το Stacy, αυτό το λεπτεπίλεπτο με το λουρί-λουρί. Mm. Δηλαδή σε πωλήσεις, να το δείξουμε, είναι αυτό το πέδιλο πρώτο. Ναι. Ναι, το πιστεύω, γιατί είναι αυτό που λέω, τόσο απλό, τόσο απέριτο, τόσο λεπτοφτιαγμένο. Πάει με όλα και είναι για όλες τις περιστάσεις. Ναι, και το παίρνουν και πολλές νύφες, γιατί πλέον οι νύφες δεν παίρνουν μόνο λευκό και νουντ. Δοκιμάζουν και χρώματα, ειδικά το καλοκαίρι. Και είναι το πρώτο. Μετά είναι σίγουρα αυτή η πλατφόρμα που φορούσες εσύ, που την προτιμούν πολύ. Πολύ ωραίο. Σου λέω απίθανο. Εγώ θυμάμαι και πέρυσι που το είχα βάλει και στο γύρισμα, το είχα χρησιμοποιήσει στην πισίνα με τη Λορεάλ. Ήταν απίθανο. Δηλαδή, ό,τι και να. Καταρχήν το περπατούσα πολύ εύκολα και γύρω-γύρω από μια πισίνα που ξέρεις πώς είναι πισίνες, γλιστράμε αυτά. Αριστούργημα σου λέω. Το καταχάρηκε αυτό. Και θα το ξαναχαρώ και φέτος. Είναι γιατί είναι ελαφρύ. Από κάτω έχει αντιολισθητικό, οπότε δεν γλιστράει. Δηλαδή νησί, πισίνα, γάμο, πέργολες, γκαζόν. Όλα αυτά που χρειάζονται το καλοκαίρι, μας κρατάει πολύ σταθερές. Και επίσης best seller και προτιμούν πάρα πολύ γυναίκες. Να το πούμε, είναι και αυτό που είναι από πέρυσι. Mm. Γενικά υπάρχουν και κάποια αυτά τα παπούτσια, χάρηκα πάρα πολύ. Που... Τελικά τα πιο αγαπημένα μου είναι αγαπημένα και του κόσμου, είδες. Μα υπάρχει μια τάση που την αφουγκραζό. Δηλαδή φαίνεται τι αρέσει πολύ και σε τι νιώθουν σταθερές οι γυναίκες. Πολύ ωραίο πέδιλο και αυτό. Ναι, είναι και όχι πολύ, μόνο για νύφη. Λοιπόν, για δείτε λίγο και αυτό που σας το είχαν βάσει για δώρο. Και στο μπλε electric και στο μαύρο, γιατί ούτως ή άλλως εσείς θα επιλέξετε. Εδώ τώρα το βλέπετε, αυτό που δεν είναι με το πιο έντονο τακούνι που μας έδειχνε πριν, αυτό που έχω ανεβάσει φωτογραφία. Αρκετά ψηλό, δηλαδή είναι 12 πόντι. Παραπάνω. Παραπάνω, είναι 14 σίγουρα. Αλλά βλέπω ότι το πάω πολύ ευχάριστα. Έχει φιάπα. Εντάξει, και δεν είμαι και για να τρέχω εγώ με τα τακούνια, το ξέρετε, αλλά αυτό μια χαρά πηγαίνει και περπατιέται. Πολύ ωραίο. Τώρα, κοίταξε να δεις τώρα, με τα φώτα μας και τα λοιπά, το μάτι μου πάει στο μπλε. Το μαύρο βέβαια είναι πολύ πιο εύκολο για να φορεθεί. Τώρα μην λέμε και ότι θέλουμε. Πολύ, πολύ, πολύ. Με τα πάντα και πάντοτε. Και φέτος και του χρόνου και σε 5 χρόνια. Πολύ κλασικό σχέδιο, ωραίο σχέδιο. Και είπαν το έχουν και σε κόκκινο. Εσείς θα τα δείτε και θα τα αποφασίσετε. Όλο καινούργιο, δεν ξέρω αν έχουν προλάβει να το ανεβάσουν στο site. Μπείτε να δείτε εσείς www.nak.gr. Αν το βρείτε, θα πει ότι το προλάβουν να τα ανεβάσουν. Αν όχι, θα τα ανεβάσουν σήμερα ή αύριο. Πολύ ωραίο. Είναι όλα ανεβασμένα, www.nak.gr. Ό,τι δείχνουμε εδώ μπορούν να το βρουν σίγουρα στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Εγώ λοιπόν, επειδή έβαλες αυτό, θα έβαλα το άλλο. Μπράβο, για να δούμε, καλά έκανες και το έβαλες. Δηλαδή την άλλη εκδοχή, τη λίγο πιο 70's. Αυτό είναι πολύ ωραίο πέδιλο γιατί έχει και ένα πολύ ωραίο φιόγκο μπροστά που το κάνει έτσι εντυπωσιακό. Είναι πιο σταθερό γιατί έχει τετράγωνο τακούνι, είναι πολύ ψηλό. Και αυτό πρέπει να είναι 14-15 πόντου. Ωραίο είναι, Ειρήνη μου, ναι. Πολύ ωραίο. Ωραίο είναι, ναι. Και ωραίο είναι και αυτό. Και είναι πολύ ωραίο και το κόκκινο του, γιατί είναι λίγο κοραλί, είναι φωτεινό. Είναι του καλοκαιριού το κόκκινο. Και... Ναι, είναι πολύ όμορφο. Το χαζεύω κι εγώ λίγο, γιατί δεν το είχα δει φορεμένο. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι το κόκκινο του, το κραγιόν του, το τύπου... Αυτό που μου βάλει το... Όχι, νομίζω ότι είναι το κόκκινο αυτό το βαθικό κόκκινο. Εγώ δεν το βλέπω να πορτοκαλοκοκκινίζει. Ναι, το βλέπα εκεί τώρα. Ναι, μην μπερδεύεσαι εδώ πέρα με τα φώτα. Εγώ τώρα που το βλέπω απευθείας και το φοράς στο δέρμα σου, εγώ θεωρώ ότι είναι το κόκκινο το κόκκινο. Το κόκκινο που φοράει το κόκκινο ρούχο του χιονάτη, ας πούμε. Πώς λέω εγώ το κόκκινο κραγιόν μου που είναι αυτό το κόκκινο. Αυτό το κόκκινο είναι. Μην μου μπερδεύεστε με τα φώτα. Το κάνει λίγο πιο ανοιχτό. Είναι το κλασικό κόκκινο με λίγα λόγια. Το κλασικό κόκκινο. Είναι το πολύ κλασικό κόκκινο, μη σου πω. Είναι το κόκκινο. Να τέλος, πούμε δεν έχει. Λίγο για αυτά τα πέδιλα, το αυτό που φορέσεις εσύ προηγουμένως και αυτό που φοράω εγώ. Επειδή είναι suede και έχουν αυτή τη 70's την τάση, είναι πέδιλα τα οποία μπορούμε να τα φορέσουμε και το χειμώνα πολύ εύκολα. Mm-hmm. Γιατί το suede μας βοηθάει το χειμώνα. Οπότε μια κοπέλα η οποία δεν έχει δυνατότητα ή ξέρει
ή τέλος πάντων θέλει να προβλέψει τι θα φορέσει, είναι καλό να επενδύσει σε ένα τέτοιο παιδί. Σωστό και να τα λέμε και τα tips αυτά, γιατί είναι χρήσιμα, Ειρήνη. Είναι χρήσιμα, βέβαια, και είναι εποχές που πρέπει να τα εκμεταλλευόμαστε. Λοιπόν, για έλατε λίγο από εδώ. Κατέβηκα. Όπως βλέπετε, κουτσένω τώρα. Το ένα είναι ψηλό, το άλλο είναι χαμηλό. Θα το προσπαθήσω. Λοιπόν, βρήκα αυτό το πολύ ωραίο πέδιλο, το οποίο είναι και επίσης λεπτό. Λεπτό και ήσυχο, θα έλεγα. Σατέν μου φαίνεται ότι είναι. Μην ξανασκύψω τώρα, είναι σατέν. Και είναι και αυτό καινούριο, ήρθε μαζί τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, Steve Madden. Είναι πολύ ωραίο, είναι λεπτεπίλεπτο, είναι πολύ σικάτο, έχει σωστά τα λουριά του, κρατάει ωραία τα δάχτυλα και μπροστά. Και το έχει και σε μαύρο το ίδιο, αλλά μου φάνηκε πολύ μικρούτσικο και δεν το έβαλα, δεν το τόλμησα. Που έχει χρυσή λεπτομέρεια. Ακριβώς. Το είδα, ναι, βασικά πρώτα το μαύρο είδα, ξέρετε γιατί, γιατί είδα αυτή τη χρυσή λεπτομέρεια αυτό και μου άρεσε. Δηλαδή, ότι είδα κάτι διαφορετικό που δεν το έχω δει σε άλλα πέδιλα. Γιατί λες μαύρα, μαύρα έχω βεβαίως, κανένα δεν μπορεί να είναι το ίδιο με το άλλο. Αλλά αυτό κάνει αυτήν εδώ την τζαχπινιά, η οποία αυτή με η τριγκαρέλα που δεν έμπαινε το πόδι εδώ. Οπότε δεν το βάζεις εσύ να το δούμε. Εγώ, γιατί είναι... Πολύ ωραία. Τι ώρα είναι, μήπως είναι ώρα για διαφημίσεις. Έχω ακόμα χρόνο. Πολύ ωραία. Εγώ λέω να περπατήσω λίγο στα πιο φλατάκια που τα αγαπώ και νομίζω τα αγαπάτε κι εσείς. Μέχρι να βάλει τα ωραία της τακούνια και που μπορώ να τα βάζω και να τα βγάζω και εύκολα και να τα βλέπουμε μαζί. Οπότε παίρνω προς τα κάτω αρκετά και μακάρι κι εσείς που βλέπετε από το σπίτι να μπορείτε εύκολα να βγάλετε ένα συμπέρασμα και να πάρετε μια απόφαση, γιατί όποιος με καθοδηγήσει σωστά, εκεί που θα με καθοδηγήσει, θα το πάρει και δώρο. Οπότε, κορίτσια μου αγαπημένα, κορίτσια από το Βόλο θα ήθελα σήμερα. Έχω και καταγωγή. Ναι. Ποιος? Ο μπαμπάς μου. Α, ο μπαμπάς σου, γιατί εμένα μου έχεις μείνει νησιώτησα στο μυαλό. Η μαμά. Α, η μαμά. Ωραία. Λοιπόν, βολιώτησα, ναι. Ωραίο. Και για να το δω και με το δίπλα χρώμα. Λοιπόν, και σε ροζ χρυσό και σε... Πώς το λες το άλλο χρώμα? Τώρα αυτό είναι ένα πολύ βρώμικο χρυσό. Δηλαδή είναι τόσο ανοιγμένο που σχεδόν δεν φαίνεται ότι είναι χρυσό. Αλλά είναι χρυσή η βάση του. Ωραία. Αυτά είναι Jack Rogers, τα σανδάλια τα πολύ γνωστά της Jackie Kennedy, αμερικάνικα, δερμάτινα, πάρα πολύ ωραία. Πολύ κλασάτα, επίσης αρέσουν πάρα πολύ στις γυναίκες. Και... Τι να πούμε, και ένα μαύρο που δεν έχω βάλει ποτέ. Φλατάκι, σανδαλάκι μαύρο εντελώς. Ωραίο τώρα, είναι. Τώρα βέβαια είναι, ναι, και το μαύρο νύχι και δεν ταιριάζει. Ναι, τώρα το μαύρο σας αρέσει. Α, εδώ και αυτό το μεταλλικό. Μαύρο, μαύρο. Μαύρο, μαύρο. Φωνάζετε πάνω κάτω, μαύρο, πολύ μαύρο. Ωραίο. Έτσι που φωνάζετε δεν θα το βρούμε να το πάρουμε. Λοιπόν, για δώστε μου τη φίλη μου τη βολιώτησα. Παρακαλώ. Ελένη μου. Αγάπη μου. Τι κοριτσάκι κάνεις, Ελένη. Είμαι μια χαρούλα. Εσύ τι κάνεις? Μια χαρά, από το Βόλο τηλεφωνώ. Το ξέρω, αφού από το Βόλο ζήτησα. Πώς σε λένε? Με λένε Αποστολία. Αποστολία μου, βλέπεις καθόλου τώρα τηλεόραση να με βοηθήσει να μου πεις ποιος σου αρέσει? Ναι, τα βλέπω, τα βλέπω όλα. Βλέπεις, τα βλέπεις όλα. Λοιπόν, για πες μου, τι μου πάει περισσότερο, τι θα έπαιρνες εσύ, καταρχήν από τα μαύρα? Νομίζω όλα σου πάνε. Τι όλα μου πάνε, το θέμα είναι τι μας αρέσει. Όχι, και να βάλεις όλα σου πάνε, όλα τα χρώματα, όλα τα σχέδια. Για πες μου, πώς σου φαίνεται αυτό? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσουν όλα τα πέδιλα πάρα πολύ. Σε καλέ, σ' αρέσουν όλα. Δεν μπορεί να σ' αρέσουν όλα το ίδιο. Αυτό? Και αυτό μ' αρέσει. Δεν είναι, όλα μ' αρέσουν. Δεν ξέρω. Ωραία, τι έχω πάθει. Δεν με βοηθάς, δεν με βοηθάς. Δεν με βοηθάς, θα σε βοηθήσω. Θες για μένα. Α, τι πάθαμε. Εγώ θα διαλέξω για σένα. Μη μου δίνεις τέτοιο άγχος επάνω μου που είμαι. Έχω αρκετά άγχη ούτως ή άλλως. Κάτσε να σου δείξω μερικά ακόμα. Δεν θα διαλέξω εγώ για σένα. Αμέ. Εγώ θα βοηθήσω εσένα να διαλέξεις. Εσύ θα διαλέξεις. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Λοιπόν, είπες τα μαύρα σ' αρέσουνε. Δες αυτό εδώ όμως. Άσπρο και χρυσό. Με το λευκό και χρυσό. Ναι. Όλες παίρνουμε τα ίδια, το έχετε καταλάβει? Όλες παίρνουμε τα ίδια. Τελικά κάτι γίνεται και αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει, ξεχωρίζει στα μάτια όλων μας. Όχι μόνο στα δικά μου. Λοιπόν, νούμερο ένα σε πωλήσεις, άντε. Ένας ακόμα, μόλις μπήκε στην παρέα. Καλοφόρετο, αγάπη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλάκια. Εσείς που θέλετε να δείτε λοιπόν τι άλλο υπάρχει στα flat, μπείτε τώρα στα www.nak.gr γιατί φεύγω για διαφημιστικά μηνυματάκια και επιστρέφω. Και εσείς μην ξεχνάτε και το Instagram γιατί σπουδαία δώρα σας περιμένουν εκεί και είναι πολλά. Γιατί τελειώνουν οι εμφανίσεις μας, γιατί τελειώνουμε και εμείς σιγά σιγά. Λοιπόν, κορίτσια, αλλαγή.
Τώρα με το μαύρο πεντικιούρ δεν την γλιτώνετε, θα βάλω τα μαύρα τελείως. Δείτε κι άλλο πέδιλο. Αυτό το σας το έχω βάλει σε γκρι και μου άρεσε πάντα πάρα πολύ. Αλλά δες τώρα το και σε μαύρο τι ωραίο που δείχνει. Ε. Τι είπες, Ελένη μου? Πάλι το μυαλό σου πήγε στα ερωτικά θέματα. Τι να σε κάνω, ρε Γρηγόρη, βοήθεια, τι να κάνω κι εγώ. Έρχεται τριήμερο. Ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο και το μαύρο, πράγματι. Το θυμάστε? Αυτό κι αν το έχω ευχαριστηθεί το παιδιλάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, και δίπλα, για να μην ξεχνιόμαστε, εντάξει, ωραία τα μαύρα, που σήμερα θα τα φορέσω όλα τα μαύρα που είναι εδώ, αλλά για δείτε και αυτό το ωραίο πέδιλο, πίσω κλειστό. Μ' αρέσουνε και αυτά. Ψηλό, ωραίο, αυτή η γραμμή πολύ πετυχημένη, που έτσι δένει πολύ ωραία στο πόδι, το αγκαλιάζει πολύ σωστά και κολακεύει. Συν ότι αν μια γυναίκα δεν αισθάνεται ότι τα δαχτυλάκια της θέλει να πολυφαίνονται, να ένα πονηρό παπούτσι που, να μην το λες κλειστό, να δίνουν έτσι μια ιδέα, αλλά χωρίς να προχωράνε πολύ. Καταλάβατε? Πονηρό πέδιλο αυτό. Λοιπόν, αλλά τι έβαλες, πες μου. Έβαλα το μαύρο που έδειξες πριν, το σατέν, στο ροζ του το φόρεσες εσύ. Εγώ το έβαλα στο μαύρο, το οποίο είναι πολύ ωραίο, πολύ σταθερό και έχει αυτή τη χρυσή γραμμή που βλέπουμε στο πλάι και έχει και χρυσή αγκράφα, οπότε έτσι σπάει λίγο η μαυρίλα και δεν είναι τελείως σκέτο. Και από την άλλη έβαλα εσπαντρίγια, γιατί ξεκινάει το καλοκαίρι, μπήκαμε στον Ιούνιο πλέον. Φέτος είναι πάρα πολύ μόδα οι εσπαντρίγες, ειδικά αυτές που έχουν αυτό το μεσαίο τακούνι. Τις δένουμε είτε ψηλά όπως τις έχω δέσει εγώ, είτε πιο χαμηλά μαζεμένο στον αστράγαλο. Τις έχουμε σε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία και σε χρώματα και σε... Δηλαδή, αν κάποια δεν θέλει την κορδέλα, υπάρχει και μελουράκι κανονικά στον αστράγαλο. Αν κάποια δεν θέλει σουέντ, υπάρχει δερμάτινο, σε λευκό, σε ταμπά, σε μαύρο, σε όλα τα χρώματα. Είναι πάρα πολύ βολική, πάρα πολύ μαλακιά. Και επίσης είναι ένα παπούτσι, το οποίο μπορείς να το φορέσεις από το πρωί στη δουλειά μέχρι το βράδυ και να είσαι ντυμένη, επειδή είναι και πολύ στη μόδα φέτος. Δηλαδή, μπορείς να το βάλεις και σε βραδινή σου έξοδο, επειδή είναι στη μόδα, όταν είναι κάτι τάση. Αυτό που βούτυξε και βρήκα και μου άρεσε, τι είναι? Πάρα πολύ ωραίο. Dune London. Πολύ ωραίο. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι και ψηλό αυτό, ε? Όχι, είναι χαμηλό. Δηλαδή, είναι ψηλό, αλλά δεν είναι ψηλό. Είναι ψηλό εύκολο, αυτό που το φοράνε όλοι. Πεντάρι, ξάρι. Τι πεντάρι, ξάρι. 5-6. Τα εκατοστά. Ναι, κάπου εκεί. Δεν είναι πολύ. Δεν ξέρω, είναι. Είναι ψηλό τα κουνάκια, αλλά είναι χαμηλό. Ναι, είναι το χαμηλό, το μεσαίο, σαν την εσπαντρίγια. Είναι πολύ ωραίο, πολύ γλυκό παιδιλάκι, πολύ εύκολο εννοείται και νομίζω ότι είναι για όλους τους τύπους των γυναικών, γιατί ακριβώς βοηθάει το κομψό, ο κομψό σχεδιασμός του και το τακουνάκι είναι λεπτό, αλλά δεν είναι πολύ ψηλό. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και γυναίκες, το έχουμε ξαναπεί, που δεν μπορούν, ρε παιδί μου, να το βάλουν το ψηλό τακούνι, δεν τους χρειάζεται. Αλλά το τακούνι, επειδή χαρίζει στο περπάτημα πολύ αυτή, βοηθάει το κορμί να κουνιέται, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Να κάνει ένα λίκνισμα. Οπότε, ακόμα και γυναίκες που είναι ψηλές και δεν μπορούν να το βάλουν, αυτό το τακουνάκι μπορούν. Ναι. Πολύ όμορφο. Πολύ ωραίο. Ροζ χρυσό, υπάρχει πολύ τάση. Με τα λουλουδάκια του μπροστά, μ' αρέσει. Πολύ ωραίο. Μήπως να μπω λίγο στο Instagram? Ναι, χάζευα το πόδι σου, γι' αυτό με υπάψω. Μα και εγώ αυτό χάζεψα. Κοίτα τώρα, εγώ έχω μείνει στο ψηλό και το κοντό και κουτσένω. Για να μπω λοιπόν εγώ εδώ λίγο να παίξω. Να αλλάξω. Και βάλε μας εσύ ένα άλλο παπουτσάκι. Για να δούμε εδώ πέρα τι μου κάνετε, κοριτσάκια μου. Για να δούμε πόσα κορίτσια σήμερα. Σήμερα δεν πρόκειται να φύγω αν δεν σας μοιράσω όλα τα δώρα. Είναι τριήμερο, θα λείψουμε κι εμείς. Δεν θέλω να σας κρατάω με την αγωνία. Τα έδωσε η Ελένη, τι τα έκανε. Κέρδισε, δεν κέρδισε. Όλα θα φύγουν σήμερα. Και να σας πω ότι στις διαφημίσεις ανέβασα και τα δώρα, το ξαναλέω για να μην μπερδευτώ και ξεχαστώ, από το Gardens of Panthenols, τα αντιλιακά, την αντιλιακή σειρά. Σας το λέω για να μπείτε να τα βρείτε με την ησυχία σας. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα στις φωτογραφίες. Για πάμε στο πολύ, στην πολύ ωραία πλατφόρμα που φορούσα σήμερα από το πρωί μέχρι την ώρα που κάθισα εδώ και άρχισα τις αλλαγές. Μια πολύ ωραία πλατφόρμα που την έχουν, από ό,τι μας είπε, Ειρήνη, σε 8 διαφορετικά χρώματα. Εγώ φορούσα το άσπρο αλλά και το χρυσό, ροζ χρυσό, ζεστό χρυσό. Όχι ροζ εντελώς. Ροζ απαλό, χρυσό βασικά. Δεν ξέρω τώρα πώς το βλέπετε. Χρυσό. Ωραία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, κοριτσάκια μου, έχετε κάνει. Καλά, δεν υπάρχει. Σε μία μέρα. 100.000. Δεν το έχουμε, το έχουμε ξαναφτάσει. Γι' αυτό θα δώσω και τα δύο πέδιλα δώρα και δεν ρωτάω και κανέναν. Έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό. Όχι, στην ίδια μέρα, μέσα στο τρίωρο της εκπομπής, όχι, δεν το έχουμε προλάβει. Δεν το έχουμε ξανακάνει. Δεν το έχουμε προλάβει και τα ανέβασα στην πρώτη σφήνα, μία μισή ώρα. Λοιπόν, οπότε μπράβο, κοριτσάκια μου. Ανοίγω
και δύο τσακ μπαμ χαρούμενες, υπερχαρούμενες, γιατί έχετε κάνει σπουδαία αγορά χωρίς να πληρώσετε. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να περνάμε καλά. Και θύμισε μου για άλλη μια φορά, Μίνα ή Νίνα, μωρέ, η δικιά μου. Νίνα. Λοιπόν, να. Ανακατεύουμε. Η μία θα φύγει εδώ στα like και η άλλη στα σχόλια. Πάω εδώ. Τι όνομα λέει? Σιάντι Μητρίου ή Δημητρίου. Σία Δημητρίου, μωρέ, τι λέω. 79, μάλλον θα είναι το 79, γεννηθήσα. Συγχαρητήρια, εσύ κέρδισες το ένα από τα δύο πέδιλα, πλατφόρμες κτλ. Και για να μπω στα 13.000 σχόλια, θέλω να δω ποια θα είναι τυχερή. Για να δω εδώ τι μου λέτε. Για να αρχίζω να γυρνάω. Εντάξει. Ας μπούμε λοιπόν εδώ σε αυτή τη σελίδα. Και ας κάνουμε ένα stop, ας πούμε, πού... Stop. Ορίστε. Τις θέλω δικές μου. Τις θες δικές σου. Εύη Σπανού. Αφού τις θες δικές σου, μπορείς να τις κάνεις και δικές σου. Γιατί ναι, τις κέρδισες, Εύη μου. Τις κέρδισες και συγχαρητήρια σε όλες τις φίλες που κάνανε like εδώ. Όπως είπα, πάνω από 100.000, είμαστε στις 101 δηλαδή αυτή τη στιγμή, παρά 25 άτομα. Αν δεν το πάω, θα το σκάσω δηλαδή, ειλικρινά. Λοιπόν, μιλάω για αυτές τις δύο πλατφόρμες που τώρα μόλις φύγανε σε δύο τυχερά κορίτσια. Μία σας είχα γράψει, αλλά με τέτοιον αριθμό δεν γίνεται. Να, το 101. Φύγαμε. Έχω αφήσει και άλλη φωτογραφία, θα έρθω σε λίγο. Είναι τα πολύ ωραία παιδιλάκια που φοράει η Ειρήνη. Να, το ένα το φοράει και τώρα. Δείτε το χρυσό. Κοίταξε πόσα λέει εδώ, 104.920 φύγαν και τα δύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μπράβο. Μπράβο, πραγματικά. Σας αρέσουν τα φλατάκια. Οι επιλογές της εταιρείας NAC, γιατί δεν είναι όλα δικά τους. Κάποια πολλά από αυτά τα φέρνουν, τα εισάγουν από το εξωτερικό από διάφορα μέρη. Και από ό,τι φαίνεται, έχετε κοινά γούστα. Λοιπόν, τα βλέπετε. Αυτό είναι το ένα, το χρυσό, που είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο φλατ παιδιλάκι, πολύ κομψό, που μπορείς να το φορέσεις με όλους τους τρόπους. Με μακρύ ρούχο, με κοντό, με σορτσάκι, με φουστίτσα, με, τι άλλο, με το μαγιό σου. Όπως σου αρέσει, φοριέται πολύ εύκολα, μα πολύ εύκολα πραγματικά. Το άλλο δίπλα τι είναι, το ίδιο αλλά σε μαύρο? Ναι, το βάλα για να το δούμε λίγο και σε μαύρο, επειδή το αρχαιολινικό αρέσει και στο μαύρο. Και έχει και έτσι μια ωραία λεπτομέρεια στο πλάι, λίγο μεταλλικά εδώ. Δηλαδή πάντα ο Steve Madden κάτι βάζει έτσι να τα κάνει πιο ιδιαίτερα. Και υπάρχει και σε ταμπά, το κλασικό δηλαδή το δερμάτινο, το χρώμα του δέρματος. Που επίσης αρέσει πολύ στα σανδάλια τα καλοκαιρινά. Δες ποιος μου έκανε like. Τις αρέσουν. Να την πάρετε ένα τηλέφωνο και να της πείτε να έρθει να τα δοκιμάσει. Ελεονόρα, θα κάνουμε κάτι για σένα. Ελεονόρα μου, πήγε να τα δοκιμάσεις, αλλά εγώ θέλω να δοκιμάσεις αυτά με το λεπτό, το ψηλό, το τακουνάκι όμως. Κάνε μου τη χάρη. Λοιπόν, ανοίγω και μπαίνω να δω και θα πάρουν τα δύο μας υπέροχα σανδάλια. Μπορείτε να διαλέξετε και το ίδιο, δεν ξέρω. Δηλαδή, εγώ σας δίνω δύο επιλογές. Δεν αποκλείεται τώρα που είσαστε δύο νικήτριες να διαλέξετε και οι δύο το ίδιο. Δεν μας πειράζει. Απλά σας έβαλα δύο επιλογές. Λοιπόν, μπαίνω, κορίτσια μου. Αρέσει λοιπόν. Όχι σε αυτόν. Μου βγήκε ο Μπουλούμπασης. Αλλά αυτό τι να πω τώρα. Πάνω στη βιασύνη εννοώ, θα κάνει και αυτό ένα like. Έτσι, λοιπόν, εννοείται. Άμα δεν κάνει like στη φιλενάδα του, πού θα κάνει? Stop. Δήμητρα Μιχοπούλου, Σαρακατσάνα. Λοιπόν, ναι, κέρδισες το ένα από τα δύο σανδάλια. Εσύ, ναι, είναι αλήθεια. Και συνεχίζω από εδώ και πάω ακόμα παρακάτω. Εδώ. Η Κική είναι η δεύτερη. Έχει και ανοιχτό το προφίλ. Τι να μην το κουνάω. Πολύ ωραία. Πάνε και τα σανδάλια. Δεν θυμάμαι να έχω άλλη. Α, έχω ανεβάσει και τις τσαντούλες μας, τις υπέροχες του ώμου που ναι, είναι καταπληκτικές. Τα δώσα όλα. Ποιο δεν έχω δώσει αυτό, το ψηλό? Δεν το έχω δώσει αυτό. Τι θυμάσαι? Ούτε και εσύ. Μην το δώσω 15 φορές και με κυνηγάνε μετά από την άκρη. Δεν θυμάμαι. Πάει και τα δίνει μόνη της. Λοιπόν, 3.000 και, αλλά θα μπω αργότερα. Θέλω να δούμε τις τσάντες. Το backpack. Και θα το βάλω. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά πολύ ωραίο. Είμαστε στις 75.731, θα δώσω παιδιά, γιατί έχω δώσει πολλά διπλά και... Ναι, εντάξει. Ναι. Μην τυχόν και δεν έρθουν την μόνη φορά που μας τα δώσανε όλα, δεν πάμε. Λοιπόν, πάμε. Εδώ είπαμε μία. Μία και διαλέγεις από τις δύο όποια σ' αρέσει. Α, ναι, ήταν και άλλη. Ελένης Καντζάκα. Ελένη μου, να το. Λαύριο. Α, είναι και εδώ κοντά.
Πολύ ωραία. Όσοι έχετε κερδίσει δώρα, αλλά και όσες δεν έχετε κερδίσει και μείνατε έτσι με τη γλύκα, μπορείτε να μπείτε στο site καλύτερα να τα δείτε, να δείτε και τιμές, να δείτε τι υπάρχει, τι άλλο υπάρχει. Ποτέ δεν μπορούν να μπουν όλα μέσα σε ένα όσο και μεγάλο είναι το δικό μας στούντιο. Οι βιτρίνες τους είναι πολύ μεγαλύτερες και οι αποθήκες τους, οπότε δεν μπορείτε να τα δείτε όλα εδώ. Ενδεικτικά βλέπουμε ορισμένα πράγματα. www.nac.gr και εκεί βλέπετε και αποφασίζετε για το τι τελικά νομίζετε ότι είναι αυτό που σας ενδιαφέρει περισσότερο. Μπορείτε να κάνετε τις αγορές κατευθείαν από το e-shop, μπορούν να σας τα στείλουν εντελώς δωρεάν και μπορείτε να τους τα ξαναστείλετε πίσω γιατί μπορεί να μην σας κάνει το νούμερο. Δωρεάν και αυτό. Εντελώς δωρεάν. Ναι. Κάποιες φορές συμβαίνει και αυτό. Από φόρμα σε φόρμα, δηλαδή εταιρεία με εταιρεία, δεν έχουν ακριβώς τα ίδια. Πώς να το πω, κοψίματα, πατήματα, πώς λέγονται καλά. Καλαπόδια. Καλαπόδια, ναι. Τα άμαθες κι εσύ αυτά. Είδες, έγινες κι εσύ expert καλαπόδια, βεβαίως. Λοιπόν, οπότε μπορείτε, γιατί αλλιώς είναι. Τώρα, όσοι τυχεροί έχετε κοντά σας καταστήματα NAC, ακόμα καλύτερα, ακόμα και εσείς που έχετε κερδίσει τα δώρα, πριν να αποφασίσετε αν θέλετε αυτό το πέδιλο ή το άλλο πέδιλο, μπες σε ένα μαγαζί να το δεις να το φορέσεις. Δεν είναι κακό. Γιατί όχι. Ούτως ή άλλως, είναι ακόμα καλύτερα να είσαι εντελώς αποφασισμένη για αυτό που έχεις πάρει και να είναι απολύτως σωστό. Σωστό. Λοιπόν, το έδωσα και αυτό. Ωραία. Το δίνω και το τελευταίο και στο τέλος νομίζω θα δώσω και σένα, Ειρήνη μου. Να τελειώνουμε πια. 83.988 δεν μ' αρέσει. Το θέλω 84, το έκανα και μπαίνω. Το θεϊκό ψιλοτάκουνο πέδιλο. Πραγματικά θεϊκό ψιλοτάκουνο, στο μαύρο ή στο μπλε. Το έχουν και σε κόκκινο, μπορείς να επιλέξεις και το κόκκινο άμα θέλεις. Στοπ και πάω εδώ. Η Μάιρα Κουρόγλου, η οποία είναι και φυσικοθεραπεύτρια, Δράμα Θεσσαλονίκη. Αγάπη μου, ψιλοτάκουνο φανταστικό, υπέροχο, σε μπλε, μαύρο, κόκκινο και διαλέγεις όποιο σου αρέσει. Δώρο από την εταιρεία NAC, που η αλήθεια είναι ότι για άλλη μια χρονιά, και το λέω γιατί κλείνουμε σιγά σιγά, έκανε πάρα πολλές φίλες μας πολύ χαρούμενες και φίλους και μικρά παιδάκια, γιατί η αλήθεια είναι ότι για όλους υπάρχουν τα πάντα στα καταστήματα NAC. Ειρήνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ήρθες σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Τα έδωσα όλα. Δεν έχω αφήσει κάτι έτσι, γιατί φεύγουμε τριήμερο, δεν έχουμε εκπομπή τη Δευτέρα. Εσείς δουλεύετε βέβαια κανονικά, έτσι. Ναι, δεν κανονικά, είναι τα μαγαζιά ανοιχτά. Τα καταστήματα ανοιχτά, ναι, βεβαίως. Το φόρεμά μου δεν έδωσα. Ναι, βεβαίως να το δώσω κι αυτό. Ναι, δουλεύουμε κανονικά τη Δευτέρα. Τα καταστήματα ανοιχτά για όποιον είναι ακόμα στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Τα σχολεία πάντως είναι κλειστά, είναι τριήμερο. Είναι μια ευκαιρία. Και εμείς μαζί με τα σχολεία πάντα. Πάντως τη Δευτέρα είναι μια ευκαιρία η μαμά να πάρει για τα παιδιά επειδή δεν έχουν σχολείο να βγει μια βόλτα. Όσες δεν έχουν κάνει μια απόδραση, τέλος πάντων. Ακριβώς. Λοιπόν, μπαίνω στο αρέσει, είναι πάνω από 85.000. Μία η τυχερή, ένα το φόρεμα. Στοπ. Η Χρύσα Ευαγγέλου είναι το κορίτσι που θα πάρει το φόρεμα από την εταιρεία Ρεγκαλίνας που φοράω σήμερα. Έλα να σε φιλήσω. Σε ευχαριστώ πάρα εγώ πολύ ευχαριστώ. Για άλλη μια φορά. Καλό Σαββατοκύριακο για εσάς και να μου προσέξετε κορίτσια μου. Βεβαίως, βεβαίως. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Με αγάπη και τρυφερότητα. Στα πούπουλα, ακριβώς. Λοιπόν, να περάσετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και Δευτέρα για όσους μπορούν και δεν θα έχουν εργασία. Και εμείς ραντεβού την Τρίτη στην ώρα μας. Φιλάκια. Like.